Ο μοναχός και ο αγωνιστής χριστιανός είναι πνευματικοί μαχητές σε κάθε στιγμή της ζωής τους, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό τους. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε την τέχνη αυτού του αόρατου πολέμου και από ποια μέρη έρχεται εναντίον μας ο νοητός εχθρός. Ο Άγιος Μελέτης Ομολογητής μας λέγει ότι ο πειρασμός έρχεται από 6 σημεία εναντίον μας, ενώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει από 8, δηλαδή από επάνω και από κάτω, από δεξιά και αριστερά, από εμπρός και πίσω και από μέσα και έξω. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε εκτενέστερα για τον πολυμερή αυτόν πόλεμο του διαβόλου με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού. 1. Ο από επάνω πειρασμός. Είναι δύο ειδών. Το πρώτο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να κάνουμε μια αδιάκριτη και απερίσκεπτη άσκηση που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Όπως επί παραδείγματι, υπερβολική νηστεία, συνεχή αγρυπνία, πολλές μετάνοιες και άλλες υπερβολικές ασκήσεις. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατίζει το σώμα μας και να δυνατούμε να εργαστούμε τις αρετές του Χριστού. Συγχρόνως, ταράζει το νους μας γιατί δεν αναπαύεται σε αυτού του είδους τις ασκήσεις. Το δεύτερο είδος πειρασμού συμβαίνει όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή χωρίς να διαθέτουμε την ανάλογη πνευματική ηλικία και κατάσταση. Με αποτέλεσμα, εάν κάποιος δεν βρεθεί να μας χαλιναουγήσει, θα φτάσουμε στην τρέλα, την αίρεση και τη βλασφημία του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι απίθμενη θάλασσα της σοφίας του Θεού και από αυτό το νερό εμείς πρέπει να βγάλουμε όσο είναι δυνατόν και απαραίτητο για να ανακουφιστούμε από την πνευματική μας δίψα. Από αυτό το νερό ο άνθρωπος βάζει με το κουβά στη γανάτα και από εκεί παίρνει με ένα ποτήρι να δροσιστεί και δεν προσπαθεί με μία φορά να βγάλει το νερό της σοφίας του Θεού έξω, διότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και υπάρχει βεβαίως ο φόβος να πνιγεί. Έτσι πνίγηκαν πολλοί ερευνητές των γραφών, λόγω της υπερηφάνειάς των, και έγιναν αρχηγοί αιρέσεων και οδήγησαν μαζί με αυτούς χιλιάδες ψυχές στον Άδη. 2. Ο από κάτω πειρασμός. Από κάτω έρχεται ο πειρασμός και μας πειράζει με την ακίδεια και οκνηρία για την επιτέλεση των έργων της αρετής και των εντολών του Θεού. Ένα παράδειγμα, όταν κάποιος είναι δυνατός και υγιής στο σώμα και εκ προθέσεως αποφεύγει τις δουλειές ή τα διακονήματα της μονής τα οποία είναι ανάλογα των δυνάμεων του, ή ένας λαϊκός ο οποίος δεν θέλει να κοπιάσει για τα έργα των αρετών, την νηστεία, την αγρυπνία, την υπηρεσία και βοήθεια του πλησίον, την προσευχή κτλ. Με την αδιαφορία ή οκνηρία μας αυτή, στερούμε από την ψυχή μας το μισθό των πνευματικών έργων, επειδή δεν κοπιάζουμε στην εφαρμογή των θείων εντολών. Καθένας από εμάς λοιπόν έχουμε καθήκον να ανεβαίνουμε τις πνευματικές βαθμίδες των αρετών, γνωρίζοντας ότι η μέση και διακριτική οδός είναι η βασιλική, διότι τα άκρα είναι του διαβόλου. 3. Ο εκ δεξιών πειρασμός. Αυτός ο πειρασμός πάλι είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος είναι όταν εργαστούμε τα καλά έργα με κακό σκοπό, ενώ το δεύτερο είναι εάν δεχθούμε την εμφάνιση των δαιμόνων με τη μορφή των Αγγέλων και Αγίων ή με τη μορφή του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων ουρανίων μορφών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι οι δαίμονες της κοινοδοξίας και υπερηφάνειας εμφανίζονται στους αδυνάτους στο νου ως προφήτε, ενώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει στη Β' προς Κορινθίους ότι ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ο εξαριστερών πειρασμός. Από τα αριστερά μας πειράζει ο διάβολος όταν γνωρίζουμε την αμαρτία, αλλά με τη θέλησή μας αποφασίζουμε να την εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα. Κάποιος γνωρίζει ότι είναι αμαρτία να κλέπτει, να πορνεύει, να μεθά, να βλασφημεί τα θεία, να εκδικείται των πλησίων του ή να κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, αφήνει τον εαυτό του να νικηθεί από την αμαρτία με τη θέλησή του και εις γνώση του. Οπότε όταν εμείς γνωρίζουμε την αμαρτία και όμως την επιτελούμε είτε με το νου, είτε με το λόγο, είτε με το αίσθημα ή την πράξη, τότε πειραζόμεθα εξ αριστερών. 5. Ο εκ των έμπροσθεν πειρασμός. Μας πειράζει από εμπρός ο διάβολος όταν μας παρουσιάζει σκέψεις και φαντασίες για έργα τα οποία δήθεν θα μας συμβούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα. Όταν θορυβούμεθα ότι θα έλθει εναντίον μας κάποιος κίνδυνος, κάποια παγίδα ή ασθένεια, ότι θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος, ότι θα δυσφημιστούμε από τους άλλους, θα γίνουμε πτωχοί, ότι δεν θα επιτύχουμε στις εξετάσεις ή σε κάποιο άλλο έργο. Όλα αυτά μας τα φέρνουν το ιτός εχθρός στο νου μας με σκοπό να μας ταράξει και να μας κλονίσει με αυτά που νομίζουμε ότι θα έλθουν εναντίον μας. Για αυτούς τους λογισμούς, ας προσέχουμε τα λόγια του Σωτήρος που λέγει: «Μίου μεριμνήσετε εις την αύριον, ηγαράβριον μεριμνήσετε εαυτής, αρκετώνται η μέρα η κακίας αυτής». Δηλαδή, μη μεριμνάτε τα αυριανά, φτάνει στην αχώρια της ημέρας. Δεν δόθηκε σε εμάς από το Θεό να γνωρίζουμε ούτε μία ώρα πέραν της παρούσης ώρας τι θα γίνει. Οπότε σε τέτοιου είδους πειρασμού, να λέμε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου».
6. Ο εκτονόπισθεν πειρασμός. Πειραζόμεθα εκτονόπισθεν όταν οι δαίμονες μας συνοχλούν στο νου μας. Με αυτά τα έργα που κάναμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά ή νέοι και με τις αμαρτίες που κάναμε. Η μνήμη μας πολύ συχνά βοηθεί τη φαντασία μας στα κακά που κάναμε. Προπαντός, όταν περάσαμε τη ζωή μας χωρίς προσπάθεια για τη φρούρηση και κάθαρση του νου με την οερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Οι πατέρες λένε ότι τόσο ανόητη είναι η φαντασία, ώστε αν ένας άνθρωπος αντίκρισε στη νεότητά του μια ωραία γυναίκα με εμπάθεια και έλθει ο καιρός να πεθάνει αυτή και ειδεί την νεκροκεφαλή της, εν τούτης η φαντασία του του υπενθυμίζει το ωραίο πρόσωπό της όταν ζούσε. Γι' αυτό ονόμασαν οι πατέρες τη φαντασία γέφυρα του διαβόλου, επειδή καμία αμαρτία δεν παίρνει από το νου και την αίσθηση, παρά μόνο από τη γέφυρα της φαντασίας. Οπότε, πατέρες και αδελφοί, για να νικήσουμε στον πόλεμο αυτό, έχουμε μεγάλη ανάγκη από την ωραία εγρήγορση και προσοχή, τη μνήμη του θανάτου, των βασάνων της κολάσεως και της ακαταπαύσης νοερής προσευχής. 7. Ο εκτονέσω πειρασμός. Πειραζόμεθα από μέσα μας με τον ερεθισμό των παθών, τα οποία εξέρχονται από την καρδιά μας, κατά το λόγο του Σωτήρους που λέγει «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε». Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι βαθιά είναι η καρδιά παραπάντα. Επειδή από αυτή πηγάζουν όλες οι κακίες στον άνθρωπο που δεν τη φυλάγει με την προσευχή και τη μετάνοια, αλλά και από αυτή πηγάζουν πάλι όλες οι αρετές αυτών που την καθαρίζει, με τα δάκρυα της μετανοίας και τη συντριβή. Οπότε παλασσόμεθα από τα πάθη της καρδιάς μας, με την ακατάπαστη προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας. 8. Ο εκ των έξω πειρασμός. Προέρχεται από τα πάθη τα οποία εισέρχονται στην ψυχή μας από τις πέντε στήσεις ή όπως ονομάζονται τα παράθυρα της ψυχής για τις οποίες ο προφήτης Ιερεμίας λέγει «Ανέβη θάνατος για τον θηρίδον ημών». Αυτές οι πέντε στήσεις είναι τα πέντε ζεύγη βοών με τα οποία ζούμε στην κακιά και εμπάθεια και δεν θέλουμε να πάμε στο δείπνο που μας καλεί ο Μέγας Βασιλεύς. Οπότε η απόκριση από αυτά τα πάθη γίνεται με την πολυχρόνια νύψη του νου, την ακατάπαυστη προσευχή, τη συντριβή της καρδίας και με το να ζητάμε με πόνο και μετάνοια τη βοήθεια του Κυρίου. Εν κατακλείδη, παρακαλώ με ταπείνωση, πατέρες και αδελφοί, να βοηθήσετε και εμένα τον αμαρτωλό και αδιάφορο για τη σωτηρία μου με την προσευχή σας, ώστε να αισθανθώ τουλάχιστον ντροπή για τα νωτέρω λόγια που σας είπα, και έτσι να ξυπνήσω κι εγώ από την αναισθησία μου και να καλώ το όνομα του Κυρίου μας για βοήθειά μου. Αμήν.